απέφυγε τον Μινά Αντωνίου, προθυμένη παλιά τον Ασαντέ που είναι πάρα πολύ γρήγορος. Η πάσα των 1-2 για τον Ασαντέ, το σουτ, το τάκλιν σωτήριο που γίνεται από τον Ράσο σε αυτή την ταχύτατη αντεπίθεση. Το 1-2 με τον Λέσιαξ, εξαιρετική πάσα του Λέσιαξ, φάουλ, όχι. Συνεχίζεται το παιχνίδι, πάει για σουτ ο Τζονής. Πίσω. Εκτέλεσε ο Ποντιάκ με πολύ δύναμη στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα έφυγε έξω. Ο Μαγιάρος ψάχνει τον Τούρης. Δυνατή διεκδίκηση. Ο Παπαφώτης θα κερδίσει. Πάσα στον Ντανίλο. Ο Βραζιλιάνος στο σούτο. Φαμπιάνο με διπλή προσπάθεια θα μαζέψει. Και θα πάρει και το επιθετικό φάουλ. Σχεδόν. Καθώς οδεύουμε για τα μισά του ημιχρόνου, ο Ριέρα στην εκτέλεση, η κεφαλιά από τον Μεντόγεβιτς, η μπάλα σκάει στην περιοχή, ο Μαέ δεν μπορεί, το σούτ από το Ριέρα κόντραρε, νέο σούτ, η μπάλα φτάνει στον Παπαφώτη, νέο μπλοκ σε αυτή την φάση διαρκείας. Ριέρα, καλή εκτέλεση η κεφαλιά, out από ποιον, από τον Τεϊσέιρα, αλλά δεν μπόρεσε να την κατευθύνει προς το τέρμα. Εδώ προθυμένη παλιά, ο Ντούρης περνάει από τον Τεϊσέιρα, φάτσα με τον Βοζίνια, θα το σώσει ο Βοζίνια, φάση δεν τελείωσε. Μποτεάκ, το σούτ του Μποτεάκ έξω. Στο 40 καταγράφεται η πρώτη, όχι απλά μεγάλη, αλλά κλασική ευκαιρία με τον Μιχάλ Ντούρης στο ένας εναντίον ενός με τον Βοζίνια να μην μπορεί να νικήσει ο τερματοφύλακα. Εδώ κοιτάξτε την παλιά που φεύγει, είναι πιο γρήγορος. Κερδίζει σας πριν τον Τεϊσέιρα απέναντι από τον Βοζίνια, κάπως πλάγια όμως ο τερματοφύλακας από το πράσινο ακροτήρι θα σώσει. Ο Μαέ είναι μόνος, σηκώνει το κεφάλι τώρα, ανεβαίνει ο Ντανίλο. Ο Βραζιλιάνος ελευθερώθηκε, το σουτ, σπουδαία επέμβαση του Φαμπιάνο. Η ΑΕΛ απαντά στην ευκαιρία την μεγάλη της Ομόνιας στο 40. Είπε και ο Μιλένκο πριν, είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής και πολύ γρήγορος. Εδώ κοιτάξτε. Και έχει ωραίο όνομα. Σωστά. Άλλαξε με τον Μαέ. Ξανά ο Ράνιαν Μαέ. Δεν είναι εύκολο να περάσει εκεί το σουτ που έγινε η μπάλα. Κόντραρε στο σουτ του Μινά Αντωνίου και φύγε κόρνερ. Μαέ. Σήκωσε το κεφάλι, ψάχνει στο δεύτερο δοκάρι τον Παπαφώτη. Κατεβάζει ο Παπαφώτης, γυρίζει. Εκεί είναι ο Λούφνερ που διώχνει. Όμως μια-δυο φορές φώναξε στο Μαέ και στον Ντανίλο ακόμη και σε ένα-δυο παίχτες που βρέθηκαν να σε θέση βολής και δεν έκαναν. Από τον Τζονί που μπήκε στην περιοχή, ταχύτατα το γύρισμα. Μια σπάνια ομορφιά ενέργεια τον Μαρίνο Τζονί. Υπέροχη ατομική ενέργεια. Ο Ασαντέ είναι ο σκόρερ, αλλά νομίζω ότι αν μπορούσαμε να διαιρέσουμε τον γκολ, ίσως παραπάνω από το μισό να ανοίγει στον Μαρίνο Τζονί, που έκανε υπέροχη ατομική ενέργεια, έδωσε έτοιμο γκολ. Ο Ασαντέ από τα δύο μέτρα δύσκολα θα μπορούσε να λαδέψει. Στο 64 λοιπόν, ο Έρνεστ Ασαντέ, βλέπετε, πανηγυρίζει με προσευχή. Ανοίγει το σκορ για την Ομόνια στο 64. Το πρώτο γκολ για τον Ασαντέ με τη φανέλα της Ομόνιας. Από μια σπουδαία ενέργεια του Τζονί, την οποία και θα ξαναδούμε εδώ. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα απέφυγε τον Μπρούνο Σάντος, γύρισε ο Ασαντέ από τα δύο μέτρα και αφού είχε εξουδετερωθεί ο Βοζίνια, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μιλέμκο. Φοβερό γκολ. Στην γωνιά του τερματοφύλακα, όντως νομίζω εκεί πήγε, αλλά η μπάλα κόντραρε. Βρήκε παίχτη στη Ομόνια, νομίζω. Και έφυγε κόρνερ. Να δούμε πώς θα αποχωρήσει για να ξέρουμε αν θα διαφοροποιηθεί. Να δούμε τον Παπαφώτη, έκανε καλή ενέργεια. Θα σας ακούσουμε σε λίγο. Πέρασε στον Ντανίλο. Το σουτ του Ντανίλο στα χέρια του Φαμπιάνο. Ενδεχομένως να πάει με δύο επιθετικούς, αν σύμφωνε. Μεγάλη παλιά. Ο Χούμποτσα κάνει λάθος, δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΛ με τον Ντανίλο. Στο 70 από το σοβαρό λάθος του Χούμποτσαν. Να ξαναδούμε τη φάση για την ώρα. Εδώ βλέπετε η παλιά φαίνεται να ελέγχεται πλήρως από τον Χούμποτσαν. Κάνει λάθος, ο Ντανίλο το μυρίζεται, ακολουθεί την φάση. Αμέσως το πλασέ. Μαέ. Μόνο στο σουτ μαζεύει ο Φαμπιάνο.
Δεύτερη όμως είναι και για τον Μπάμπιτς. Να δούμε όμως τον Ασαντέ έξω στον Κούσουλο, ψηλά το πλασέ. Και για τον Μάτκο Μπάμπιτς. Προς το μέρος του Μαέ. Μαέ, το σούτ του Μαέ, άστοχο. Καλή ενέργεια από τον Μαροκινό. Είπαμε και στο pre-game ότι είναι καταπράσινη στα παιχνίδια της Ομόνιας με την ΑΕΛ. Εδώ Κακουλής σε θέση βολής. Πλασάρι ψύχρεμα 2-0. Πολύ όμορφο γκολ στο 89. Ο Ανδρόνικος Κακουλής με αυτό το πολύ ψύχρεμα πλασέ. Αφήνει άναυδο τον Βοζίνια και γράφει το 2-0. Και κάπου εδώ κλειδώνει την νίκη για την ομάδα του. Η παλιά του που έφτασε στον Κακουλή. Η μπάλα χτυπούσε. Ο μικρός είχε την ψυχραιμία να επιλέξει αυτή την επιλογή που αποδείχθηκε και η καλύτερη. Η μπάλα πάει στα δίχτυα. Ομόνια ΑΕΛ 2-0. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Το βλέπετε, δεν υπάρχει offside. Φεύγει ο Κακουλής, κάνει έξοδο Βοζίνια, τον βλέπει εκτός, ψύχρεμα πλασάρι, 2-0. Απ' την παλιά του Βίτορ Γκόμες. Μιλέγκο. Φοβερή πάσα του Γκόμες για το Κακουλής και φοβερό τέλειον. Ο Τζονής με πάσα στην περιοχή, ο Λοΐζου θα χάσει. Πέσει κάτω, πέναλτι. Πέναλτι που κερδίζει ο Λοΐζου. Στο μαρκάρισμα του Παπαφωτή, στο 92. Ξανά η φάση. Δεν μου φάνηκε να παίζει μπάλα ο Παπαφώτης. Θα το ξαναδούμε και από εδώ. Νομίζω ότι είναι πέναλτι. Για να δούμε και εδώ. Ξανά η φάση. Δεν μου φάνηκε να παίζει μπάλα ο Παπαφώτης. Θα το ξαναδούμε και από εδώ. Νομίζω ότι είναι πέναλτι. Για να δούμε και εδώ. Με λίγα βήματα για φόρα απέναντι από τον Βοζίνια. Εκτέλεσε 3-0. Στην μια πλευρά Βοζίνια, στην άλλη μπάλα στο 90-4. Η Ομόνια κάνει τα τέρματα της 3 με τον Ερικ Μποτεάκ να σκοράρει για πρώτη φορά μετά την πρεμιέρα στις 22 Αυγούστου, όταν είχε πετύχει 2 γκολ στην ισοπαλία με την Πάφο. Το κάνει και σήμερα, περισσότερο από ένα μήνα μετά, από τα 11 βήματα, αξιοποιώντας το πέναλτι που κέρδισε ο Λοΐζου. Τρίτο γκολ στο πρωτάθλημα για τον Ερικ Μποτεάκ, τρίτο και για την Ομόνια στο σημερινό παιχνίδι. Πάμε στον Βόρειο, ο οποίος θα μας πει για αλλαγή. Ο Σενέ θα περάσει στο γήπεδο. Εντάξει, μια κίνηση η οποία δεν τον ενθουσίαζε, η αλήθεια είναι. Αλλά, η αλήθεια είναι ότι ίσως να μην προλάβει να κουμπίσει μπάλα ο Σενέ. Αλλά... Ναι, και στο 3-0, εντάξει.